σήμερα. Είτε λέγεται φορολογία, είτε λέγεται ασφαλιστικές εισφορές, είτε λέγονται προμηθευτές, είτε τα πάντα, οτιδήποτε. Γιάννη, ήθελα να ρωτήσω εσένα, κατά πόσο πιστεύεις ότι το επιμελητήριο μέχρι σήμερα, στην περίοδο της Προεδρίας του κ. Ανδρικόπουλου, λειτουργήσε λίγο σαν ένα κλειστό κλαμπ. Πολλές φορές παρακολουθώντας συνεδριάσεις είχαμε αυτή την αίσθηση, αλλά και τις ημερίδες, αλλά και διάφορα παράπονα που ακούγονταν κατά καιρούς, ακόμα και για το προσωπικό μέσα το διοικητικό του επιμελητηρίου. Είχες την αίσθηση ότι λειτουργούσε λίγο εσωστρεφώς? Θα πρέπει να πω ότι ίσως αδικήσουμε την παρελθούσα διοίκηση, την απερχόμενη, αν χαρακτηρίσουμε κλειστό κλαμπ το επιμελητήριο, γιατί το κλειστό κλαμπ έχει ένα περιεχόμενο στο εσωτερικό του. Το δικό μας επιμελητήριο δεν έχει ούτε αυτό, άρα είναι ένα μη κλαμπ το επιμελητήριό μας. Δεν είχε κανένα αντικείμενο, δεν προσέφερε τίποτα, πέρα από την υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων, τα οποία φαντάζομαι όλοι έχουν την εντύπωση ότι δεν είχαν πρακτικό, ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον επιχειρηματία. Δεν είχαμε κάτι άλλο, δεν είχε παρουσία το επιμελητήριο στην πόλη. Και αυτό που προβληματίζει όλους είναι ότι αν και όταν αποσυνδεθεί το πιστοποιητικό του επιμελητηρίου από την θεώρηση βιβλίων, πού θα βρεθούν τα οικονομικά του επιμελητηρίου, γιατί είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ούτε ένας επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή που ενσυνείδητα θα ήθελε να πληρώνει τη συνδρομή του γιατί έχει μία απολαβή από το επιμελητήριο. Και αυτό είναι το ζητούμενο, και φαντάζομαι και ο κύριος Τσιακύρογλου μπορεί να μας πει κάτι σε αυτό, ότι αν ποτέ η συνδρομή είναι προαιρετική για τα μέλη, το επιμελητήριο θα πρέπει να δώσει κάτι στους επιχειρηματίες, να τους δείξει ότι ενδιαφέρεται για αυτούς, ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα η συνδρομή τους, ότι τους παρέχει κάποια υπηρεσία. Υπάρχει ένα εμπορικό σύλλογο που είναι 50 εκεί, πηγαίνουν, ψηφίζουν 50 και αποφασίζουν για τους 1000. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα πάντως. Δεν υπάρχει καμία παρουσία του επιμελητηρίου μέχρι σήμερα στο επιχειρήν. Παρότι είναι ένας θεσμικός συνομιλητής και θα έπρεπε να έχει κάποιο ρόλο, δεν το έχουμε δει. Δεν γνωρίζω αν μπορεί αυτό να γίνει στο μέλλον. Ο κύριος Τσιακύρογλου μας λέει ότι έχει σκοπό να το κάνει και το σκέφτεται να το κάνει, και φαντάζομαι ότι και τα μέλη του συνδυασμού του κάτι τέτοιο έχουν στο μυαλό τους, κάτι προσπαθούν να αλλάξουν από την σημερινή εικόνα του επιμελητήριου. Εγώ πάντως θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Τσιακύρογλου να μας πει δύο-τρεις βασικές γραμμές, ας πούμε, του συνδυασμού του. Να συνεχίσω λίγο τη συζήτηση και να πω ότι με τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στο επιμελητήριο, όλοι οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι λένε ότι εμείς πληρώνουμε ένα θεσμό που δεν μας αποφέρει απολύτως τίποτε, δεν μας δίνει απολύτως τίποτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Υπάρχει εξής πρόταση, και η πρόταση αυτή εκπορεύεται από τη Γερμανία και έρχεται σε συνομιλία με τα ελληνικά επιμελητήρια και με την ελληνική κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι αυτά που συζητιώνται είναι πρόδρομοι κάποιων καταστάσεων. Τα επιμελητήρια να είναι πλέον όχι υποχρεωτικά, αλλά όποιος θέλει να πάει να πληρώνει. Σας πληροφορώ ότι αν συμβεί αυτό, επειδή το συγκεκριμένο επιμελητήριο σε σχέση με άλλα επιμελητήρια, μπορώ να πω επιμελητήριο Χίου και άλλα πολλά, και άλλα αρκετά επιμελητήρια που έχουν επιδείξει έργο, αλλά για το συγκεκριμένο επιμελητήριο θεωρώ, αν όχι το 100%, το 95-97% δεν θα πάει στο επιμελητήριο. Τώρα, όσον αφορά, και εδώ να κλείσουμε τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, διότι εμείς λέμε ότι θα αλλάξουμε την όλη κατάσταση, θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Βέβαια, το να πληρώνεις είναι λίγο δύσκολο, διότι οι εποχές είναι δύσκολες, αλλά θεωρούμε ότι εάν κάποιος ωφεληθεί κάτι από το επιμελητήριο, αγόγγιστα μετά θα δώσει την συνδρομή του. Τώρα, όσον αφορά με τις προγραμματικές δηλώσεις τις δικές μας, είναι συγκεκριμένες, είναι εφαρμόσιμες, και θεωρούμε ότι αφενός δεν θα φέρνουμε τον επιχειρηματία στο επιμελητήριο, αφετέρου θα μπορούμε να τον πληροφορούμε. Λέμε εμείς ότι αυτό που είπαμε ήταν η μείωση των συνδρομών. Λέμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ταμείο αλληλοβοηθείας για τους επαγγελματίες, διότι είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και ένα πιθανό ατύχημα στους επαγγελματίες μπορεί να στοιχήσει ακριβά και να μην μπορέσει να κάνει απολύτως τίποτε. Μέσα από κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες μπορούμε να κάνουμε κάποια προγράμματα που γίνονται, έχει κάνει η Ομοσπονδία. Κάτι είχε ξεκινήσει, ποιος φορέας το είχε ξεκινήσει, η Ομοσπονδία, μια ασφάλεια για τα μέλη του? Το είχε κάνει η Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία το είχε κάνει, μας κόστησε 3.600 το χρόνο. Δυστυχώς τα οικονομικά της Ομοσπονδίας είναι πενιχρά, δεν μπορέσαμε να το συνεχίσουμε. Όπου εκεί πέρα προβλεπόταν μειώσεις στις τιμές σε κάποιες κλινικές ιδιωτικές όλης της Ελλάδος, προβλεπόταν αναλύσεις σε κάποιες κλινικές, και επιπλέον αν κάποιος είχε σωματική βλάβη προβλεπόταν και αποζημιώσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς υποσχόμεθα ότι θα το πράξουμε όταν βγούμε στο επιμελητήριο. Και πέραν αυτού όμως υπάρχουν και άλλες εξυπηρετήσεις αλληλοβοηθείας που μπορεί να γίνουν προς τους επαγγελματίες.
Αυτό που αφορά πάντως είναι η μείωση των εισφορών και θα ήθελα, μπορείτε να μου πείτε και σε ποσοστό, αν έχετε κάτι υπολογίσει, δεν ξέρω βέβαια, αν έχετε άποψη για τα οικονομικά του επιμελητηρίου, μιας και δεν είστε ούτε, βέβαια δεν είστε μέλος, αλλά θα πρέπει να έχετε μια άποψη για το πώς πάνε τα οικονομικά. Αυτό που έχω άποψη να σας πω, κύριε Καρυπίδη, είναι ότι αυτή τη στιγμή τα αποθεματικά του επιμελητηρίου είναι 200.000 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσό για το συγκεκριμένο επιμελητήριο, όταν τα γειτονικά επιμελητήρια στους λογαριασμούς τους έχουν 1 και 2 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι θεωρητικό. Δεν κάνουμε όμως τόσες πολλές ημερίδες όσες κάνουμε εμείς. Για την πληροφόρηση. Αυτό είναι ένα θέμα νοικοκυρέων. 5-6 είναι. Ίσως το ίδιο και οι ίδιοι που πηγαίνουν εκεί στις εταιρείες. Είναι θέμα νοικοκυρέματος. Να σας δείξουμε τα τιμολόγια των ημερίδων που κάνει η Ομοσπονδία, που πληρώνει 100 και 200 ευρώ, διότι αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Προχθές που κάναμε την ημερίδα ήταν μηδενικό το έξοδο, διότι δεν είχαμε να δώσουμε χρήματα. Θεωρώ ότι όταν θες να πληροφορήσεις, δεν χρειάζεται να ξοδέψεις χρήμα. Μπορείς να το κάνεις με ένα απλό καφέ, εντάξει, θα έρθει ο κόσμος και εκεί θα υπάρξει πληροφόρηση, η ουσιαστική. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε ουσιαστική πληροφόρηση. Κύριε Ζακρύβολο, ναι, ένα ζήτημα που από κάποιους έχει τεθεί κατά καιρούς και ειδικά τον τελευταίο χρόνο υπήρξε μια έντονη συζήτηση στην πόλη γενικότερα, είναι οι σχέσεις και πώς θα το διαχειριστείτε εσείς διοίκησης και προσωπικού. Δηλαδή υπάρχει μια γκρίνια ότι και με αφορμή το σκάνδαλο που υπήρξε πέρυσι, αλλά γενικότερα για την αποδοτικότητα, για την αποτελεσματικότητα, καλύτερα να το θέσω πιο όμορφα, του προσωπικού σε σχέση με το φορέα και πώς πιστεύετε ότι αυτό έχει συμβάλει στην σημερινή εικόνα του φορέα. Και σε σχέση με τις αμοιβές του να συμπληρώσω επίσης, οι οποίες επίσης έχουν γίνει αντικείμενο συζήτησης. Κοιτάξτε. Η επιπλέον του βασικού μισθού αμοιβές. Ακριβώς. Όλοι όσοι εκλέγονται στα επιμελητήρια είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχουν ασχοληθούν μετά της δουλειάς τους. Αυτό σημαίνει ότι εγώ και οποιοδήποτε εκλεγεί εκεί πέρα δεν είναι ο χωροφύλακας ο οποίος θα βάλει τον κάθε υπάλληλο να δουλέψει. Θεωρώ ότι αυτό που θα δώσει τον υπάλληλο, αυτό θα αποδώσει. Δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι για την απόδοσή τους. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έρχονται στον χώρο εργασίας, αξιολογούν τις δουλειές, δίνουν αρμοδιότητα και το πλάν του κάθε εργαζόμενου και από εκεί πέρα αυτός που παράγει έργο δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτε. Αυτοί που δεν παράγουν έργο, αυτοί έχουν να φοβηθούν. Δεν μπορώ εγώ να αφήνω τη δουλειά μου και να τρέχω να δω ποιος θα παράξει έργο, ποιος δεν θα παράξει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ένας παλαιομοδίτικος τρόπος, πιθανόν να γινόταν το 1920-1930. Σήμερα όμως με την τεχνολογία εκεί που φτάσαμε και με τις εταιρείες οι οποίες λειτουργούν έξω και οι οποίες μπορούν να αξιολογήσουν τα πάντα, θεωρώ είναι το πράγμα απλό. Και επαναλαμβάνω, αυτός που παράγει έργο δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτε, παρά έχει να χαρεί, διότι θεωρώ ότι θα αξιοποιηθεί και θα προωθηθεί στη συγκεκριμένη θέση. Πάντως, πέρα από τα εσωτερικά ζητήματα του επιμελητηρίου, αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, είτε είναι εμπορικός κόσμος, είτε είναι βιοτεχνικός κόσμος, και απασχόλησε και εσάς και απασχόλησε και με περίεργους τρόπους και αυτή την προεκλογική εκστρατεία για το επιμελητήριο, το θέμα του παραεμπορίου. Γίνονται κάποιες ημερίδες, γίνονται κάποιες συζητήσεις, άνθρωποι πάνε, άνθρωποι έρχονται. Τελικά όμως όλοι συνεχίζουν και παραπονιούνται ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Εσείς, έστω ότι εκλέγεστε το επιμελητήριο σε μια πιο ισχυρή, να το πω, θέση εκπροσώπησης του τοπικού κόσμου, του επιχειρηματικού, από ότι είναι η Ομοσπονδία. Τι έχετε σκοπό να κάνετε γι' αυτό και πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τον φορέα στο οποίο θα θέσετε επικεφαλής? Παρεμπόριο. Κορώνες πάρα πολλές. Από κάθε κατεύθυνση. Ουσία μηδέν. Τι γίνεται? Τον δρόμο δεν τον κλείσανε πάντως, αν και το είπανε, το προανήγγυλαν ότι θα κλείσουν τον δρόμο από τις θέρμες, τη δίωδο του Παυλίδη. Ουδέποτε ήμουν αιρετός, ουδέποτε διαχειρίστηκα δημόσιο χρήμα και εγώ δικαιούμαι να μιλώ. Αυτοί οι οποίοι ήταν αιρετοί στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν έγινε ο δρόμος, λυπάμαι πάρα πολύ, σήμερα λένε ότι θα κλείσουν τον δρόμο. Και πέστε ότι τον κλείνουμε τον δρόμο. Ξέρετε ότι θα μας πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα υπάρξει ένα πρόστιμο που θα κληθεί να το πληρώσει πάλι η Ελλάδα και ποιος θα πληρώσει τα λεφτά? Δηλαδή, ουσιαστικά δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Να αναφερθούμε όμως για το συγκεκριμένο θέμα για το παρεμπόριο. Υπάρχει μια νομοθεσία που έχει βγει λόγω του νέου θεσμού των περιφερειών το 2011. Δυστυχώς, ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε. Όμως, είπα για κορώνες,
Θα πω όμως και για την ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει από την Ομοσπονδία Ξάνθης και δικαιούμαι να μιλώ για την Ομοσπονδία, γιατί τα 6 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο. Η Ομοσπονδία ήταν από τους υπέρμαχους της διάνοιξης της Διοδόνης. Θυμάμαι καλά. Βεβαίως, και παραμένει. Βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο η διάνοιξη του δρόμου. Πρέπει και να αστυνομευθεί. Δηλαδή, όφιλε η πολιτεία και γι' αυτό μαχόμαστε και θεωρώ ότι σε ένα βαθμό το πετύχαμε και θα το πετύχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να υπάρξουν, να συγκροτηθούν μάλλον σε κάθε νομό, κλιμάκια ελέγχου του παρεμπορίου, τα λεγόμενα κελαΐε. Τα είδαμε προχθές. Τα έκανε, τα συγκρότησε ο κύριος... Ο κύριος Καραλίδης. Μετά από πολλές, μα πάρα πολλές πιέσεις δικές μας, όπου τον Αύγουστο, που επρόκειτο να είναι και ο κύριος Ξενίδης, αλλά δυστυχώς επειδή υπήρξε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, δεν ήταν εκεί πέρα, ήταν η Γενική Γραμματής του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου ο κύριος Καραλίδης δεσμεύτηκε σε εμάς ότι μέχρι το τέλος του Οκτώβρη θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, ένα, και δεύτερον, ότι θα μπει ένα φυλάκιο στη διασταύρωση Κίδαρη Θερμών, κομβικό σημείο για αυτούς που κατεβαίνουν από την Βουλγαρία. Θα υπάρχουν τα κλιμάκια ελέγχου αυτά για 16 ώρες κυλιόμενες, που θεωρώ ότι εάν γίνει αυτό το φυλάκιο εκεί πέρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι 100%, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και θεωρώ ότι στάξει το 70-80-85%, το παρεμπόριο θα παταχθεί, το παρεμπόριο που έρχεται από Βουλγαρία. Επιπλέον, από ό,τι μας είπε ο κ. Καραλίδης, έχουν βγει τα κλιμάκια ελέγχου και μάλιστα πριν από 15 ημέρων, αν θυμάμαι καλά, Σάββατο και κυκλοφορήσαν έξω. Η δέσμευσή του είναι ότι θα κυκλοφορούν 7 μέρες την εβδομάδα σε κάποια ωράρια, βέβαια δεν μπορεί να είναι επί 24 ώρων βάσεως, αλλά για να δει τον νομοθέτης, επειδή δεν υπάρχει πλέον προσωπικό ούτε στο ΣΔΟΕ, αλλά ούτε και στην αστυνομία, γιατί η αστυνομία πρέπει να δει το έγκλημα και το ΣΔΟΕ πρέπει να δει το οικονομικό έγκλημα. Έχει δώσει αρμοδιότητες ΣΔΟΕ στα κλιμάκια ελέγχου, τα λεγόμενα κελαΐε, τα οποία και τελευταία με μια ερμηνευτική μπορεί να καταστρέψει αυτόματα, άμεσα τα προϊόντα τα οποία είναι παράνομα.